τρομάζουνε οι απολύσεις, δεν μας τρομάζουνε οι απολύσεις. Αγώνα δίνουμε για τα παιδιά μας, με λυσσωμένα χέρια και λόγες. Καβάλα όλη την καρδιά, ενωμένη σαν κορδιά. Είμαστε εδώ σήμερα, όπως είπα και στους προέδρους των σωματείων σας μόλις πριν λίγο, όχι απλά για να συμπαρασταθούμε, για να εκφράσουμε για μια ακόμα φορά την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους στα πετρέλαια, στα λιπάσματα, στους απολυμμένους εργαζόμενους που διεκδικούν τα δίκαιά τους, αλλά κυρίως για να ανανεώσουμε την υπόσχεσή μας εδώ από την πλατεία της Καβάλας, ότι θα είμαστε μαζί σας μέχρι το τέλος, μέχρι την οριστική δικαίωση των αιτημάτων σας. Θα πρέπει εδώ και τώρα να επαναπροσληφθούν οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια. Δεν δικαιολογούνται οι απολύσεις, δεν δικαιολογείται να είναι χωρίς δουλειά τόσος κόσμος εδώ στην Καβάλα, που έχει προσφέρει τον υδρότα του, το αίμα του για τα πετρέλαια. Δεν δικαιολογείται στα λιπάσματα να δουλεύουν με εργολαβικούς εργαζόμενους, να μην υπάρχουν δικαιώματα. Θα πρέπει αυτό να τελειώσει μια και καλή, με επαναπρόσληψη όλων των απολυμμένων, με σταθερή και μόνιμη δουλειά, με μόνιμα και πλήρη δικαιώματα. Αυτός είναι ο αγώνας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποσυρθούν όλες αυτές οι δικαστικές διώξεις. Είναι σκληρή η μάχη που δίνεται και αυτή την περίοδο. Στις 24 του Μάη θα είμαστε εκεί για να συμπαρασταθούμε, για να δείξουμε ότι είμαστε εργάτες που αγωνίζονται. Και βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε, αλλά έχει τη συμβολική του σημασία να είμαστε εδώ στην Καβάλα, γιατί έχουμε βρεθεί και στη Βουλή και στα γραφεία του ΚΚΕ στον Περισσό στην Αθήνα, έχουμε βρεθεί στους δρόμους του αγώνα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στο Σύνταγμα στην καρδιά της Αθήνας, και έχουμε διεκδικήσει. Αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ξέρετε ότι το ΚΚΕ δεν μασά τα λόγια του. Έχουμε καταθέσει ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές στη Βουλή, στην Ευρωβουλή. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να τους πιέζουμε με τις λίγες δυνάμεις που διαθέτουμε, αλλά θα είμαστε σταθερά στο πλευρό σας. Του Βουλού, εργατιά, ενωμένη σαν γροθιά. Έτσι ακριβώς, ενωμένη σαν γροθιά. Στους δρόμους του αγώνα κυρίως, εκεί που κρίνονται όλα. Και εμείς δεν λέμε ναι μεν αλλά, δεν βάζουμε αστερίσκους, είμαστε καθαρά. Ό,τι λέμε εδώ δημόσια στην πλατεία της Καβάλας, το λέμε και στη Βουλή, το λέμε και στην Ευρωβουλή, το λέμε σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως, όταν μιλάνε για ανάπτυξη, η ανάπτυξη, ξέρετε, αμέσως πάει μαζί με το ερώτημα ανάπτυξη για ποιον. Για μας ανάπτυξη δεν είναι να κάνει αναδιάρθρωση Energean η εταιρεία, για παράδειγμα, στα πετρέλαια και να λέει ότι θα έχω μειωμένους εργαζόμενους, δεν θα πάρω όλους τους εργαζόμενους. Να λένε ότι δεν θα έχουν πλήρη δικαιώματα, ότι θα έχουν ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Δεν είναι ανάπτυξη να παίρνει θαλασσοδάνειο 100 εκατομμύρια ευρώ και οι εργαζόμενοι να είναι ακόμα απολυμμένοι. Δεν είναι ανάπτυξη να σταματήσεις την εξόρυξη, να σταματάς την έρευνα στα πετρέλαια και απ' την άλλη μεριά να μην παίρνεις μέτρα για τους εργαζόμενους και να τους αφήνεις απολυμμένους. Δεν είναι ανάπτυξη οι εργαζόμενοι στα λιπάσματα να δουλεύουν μόνο κάποιοι εργολαβικοί με μειωμένα δικαιώματα, με χαμηλούς μισθούς, με τον κίνδυνο ξανά να βρεθούν στο δρόμο την ώρα που χρειάζονται λιπάσματα όχι μόνο μία βιομηχανία, αλλά χρειάζονται πολλές βιομηχανίες σε όλη τη χώρα για να καλυφθεί και η αγροτική παραγωγή
και να υπάρχει ανάπτυξη για να μπορούμε και για να εξάγουμε και να μην εισάγουμε λίπασμα, όπως και άλλους τομείς που αφορούν την αγροτική οικονομία αλλά και συνολικά την οικονομία της χώρας. Δεν είναι η ανάπτυξη τα πράσινα άλογα που μας τσαμπουνάνε. Δεν είναι ανάπτυξη η πράσινη, η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κλείνει το λιγνίτι, που κλείνει τα πετρέλαια, που κλείνει τα λιπάσματα, που κλείνει μια σειρά άλλους τομείς της ενέργειας, όπως είναι ο λιγνίτης, όπως είναι χωρίς αξιοποίηση της γεωθερμίας, όπως είναι η μη αξιοποίηση των υδροελεκτρικών ενεργειών και βεβαίως όλα αυτά να δημιουργούν πρόβλημα με ανάπτυξη και αύξηση συνεχώς του ρεύματος, της τιμής της ενέργειας, ταυτόχρονα με ενεργειακή φτώχεια, με ενεργειακή εξάρτηση, με μεγάλη ακρίβεια που μετακυλίεται όχι μόνο σε εσάς αλλά και σε όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτή είναι η λύση. Και επειδή άκουσα κάτι και για την πανδημία και για την υγεία, μας έχουν φλωμώσει και στα ψέματα και στις υποσχέσεις οι κυβερνώντες και άλλα κόμματα. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν είναι το πρόβλημα πλέον τώρα του εμβολιασμού. Έχει εμβολιαστεί. Εμείς είπαμε ότι θα τηρήσουμε αυτά που λέει η επιστημονική κοινότητα, γιατί έτσι είναι το σωστό. Αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι απαράδεκτο να δημιουργούν διχασμό ανάμεσα στους εργαζόμενους, να βάζουν σε αναστολή εργαζόμενους, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία που έχουν τόση ανάγκη. Καταθέσαμε τροπολογίες, καταθέσαμε ερωτήσεις. Δεν δικαιολογείται αυτό. Είναι άλλο η άποψη που έχει κάποιος για το εμβολιασμό και εμείς του λέμε να πάει να εμβολιαστεί, όταν μάλιστα είναι ειδική κατηγορία με ειδικές ανάγκες και προβλήματα, αλλά άλλο να διχάζεις τους εργαζόμενους, να τους πετάς στην ανεργία ουσιαστικά, έστω και για κάποιους μήνες. Αυτά πρέπει να λυθούν, πρέπει ξανά όλοι να πάνε στη δουλειά τους και υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ρυθμίσουν και τα υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα αυτά που λένε. Το ζήτημα δεν είναι η ατομική ευθύνη, είναι συλλογική ευθύνη του κράτους. Δωρεάν, δημόσια υγεία, περίθαλψη, στελέχωση των νοσοκομείων και με άλλο υγειονομικό προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές και υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό. Αυτή είναι η λύση και όχι αυτά που μας προτείνουν. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να τελειώσω, να μην σας κουράζω άλλο. Ήρθαμε εδώ κυρίως για τους εργαζόμενους, τους απολυμμένους στα πετρέλαια Καβάλας. Ήρθαμε εδώ για τους εργαζόμενους στα λιπάσματα. Επαναβεβαιώνουμε τη θέλησή μας να παλέψουμε μέχρι τέλους για να βρουν ξανά τη δουλειά τους, να επαναπροσληφθούν όλοι με πλήρη δικαιώματα, με συνδικαλιστικά δικαιώματα, με τα σωματεία τους μπροστά και με το κεφάλι ψηλά. Θα μπουν οι εργαζόμενοι ξανά.